Καλώς ήλθες στο Public School. Μαζί θα δούμε την ερώτηση από το παράθυμα στη σελίδα 23 του σχολικού βιβλίου, η οποία ανήκει στο κεφάλαιο Β και την εποχή του Χαλκού και συγκεκριμένα στην τρίτη ενότητα που εξετάζει τον μινωικό πολιτισμό. Πάμε να δούμε τι μας συζητάει η ερώτησή μας. Ο Θουκυδίδης γράφει περίπου 1200 χρόνια μετά τη μινωική ακμή. Τι σημαίνει αυτό? Οπότε εμείς θα δούμε ένα παράθεμα από τον Θουκυδίδη για τους μινωίτες και 1200 χρόνια μετά τους μινωίτες. Για πάμε να δούμε το παράθεμα στη σελίδα 23, το οποίο έχει ως τίτλο «Η ανάμνηση της θαλασσοκρατίας των Κρητών». Και διαβάζουμε. «Ο Μήνος είναι το αρχαιότερο από την παράδοση πρόσωπο που απέκτησε στόλο και κατόρθωσε να γίνει κύριος του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής θάλασσας. Επέβαλε την κυριαρχία του στις Κυκλάδες και εγκατέστησε στις περισσότερες τις πρώτες αποικίες». Οπότε εδώ το κείμενό μας, τι μας λέει, σε τι αναφέρεται ο Θουκυδίδης. Ο Θουκυδίδης αναφέρεται στο στόλο των Μινωητών και την κυριαρχία του στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής θάλασσας, τα οποία που οφείλονται, όπως λέει εδώ, στον Μίνωα το βασιλιά, ο οποίος είναι το πρώτο πρόσωπο που τα κάνει όλα αυτά. Καθώς επίσης και στις αποικίες που ίδρυσαν οι Μινωίτες στις Κυκλάδες. Όλα αυτά όμως πρέπει να δούμε ότι τα γράφει ο Θουκυδίδης, ο οποίος πότε έζησε. Ο Θουκυδίδης έζησε από το 460 π.Χ. μέχρι πότε, μέχρι το 398 π.Χ. Και όλα αυτά που παρακολουθούμε εδώ πέρα, που μας λέει ο Θουκυδίδης ότι συνέβησαν, πότε συνέβησαν? Συνέβησαν από το 1700 μέχρι το 1450 π.Χ. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη χρονική διαφορά ανάμεσα στα δύο. Στον Θουκυδίδη που τα γράφει και στα γεγονότα. Περίπου, όπως μας λέει και το σχολικό μας βιβλίο, 1200 χρόνια. Και για να σκεφτούμε, γιατί τι κάνει κάποιον άνθρωπο να θυμάται ένα γεγονός 1200 χρόνια μετά? Πότε θυμάται ένα τέτοιο γεγονός? Το θυμάται όταν το γεγονός, όπως θα γράψουμε εδώ πέρα, το γεγονός είναι σημαντικό. Αλλιώς, αν ήταν ασήμαντο, δεν θα το λογάριαζε καν. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι οι άνθρωποι μιλάνε 1200 χρόνια μετά για την κυριαρχία των Μινωητών, των Κρητών, όπως μας λέει εδώ ο Θουκυδίδης, επειδή αυτή την κυριαρχία, αυτά τα γεγονότα, τα θεωρούσαν σημαντικά. Οπότε θα πάμε εδώ στην ερώτησή μας και θα γράψουμε ότι 1200 χρόνια μετά ο Θουκυδίδης γράφει. Γιατί γράφει? Γιατί τα γεγονότα, τα οποία γεγονότα ποια είναι? Είναι η θαλασσοκρατία. Των Μινωητών, των Κρητών, όπως λέει ο Θουκυδίδης. Τα γεγονότα είναι λοιπόν σημαντικά. Και το ότι 1200 χρόνια εκείνη την εποχή είναι πολύ δύσκολο μία ανάμνηση να διατηρηθεί. Γιατί τη σημερινή εποχή έχουμε πάρα πολλά μέσα να τη διατηρήσουμε αυτή την ανάμνηση. Τα οποία μέσα είναι μία εικόνα, ένα βίντεο, είναι οτιδήποτε. Έχουμε και το ίντερνετ στο οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε και στο οποίο μπορούμε να προβάλλουμε όλα μας τα βίντεο και να τα δουν και άλλοι άνθρωποι. Αλλά εκείνη την εποχή, τα μέσα για να διατηρήσεις
κάτι ήταν πάρα πολύ λίγα. Οπότε η ανάμνηση είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα γεγονότα είναι βαθιά χαραγμένα. Τα γεγονότα είναι βαθιά χαραγμένα στη μνήμη των ανθρώπων. Είναι βαθιά χαραγμένα, λοιπόν. Στη μνήμη των ανθρώπων.